Οι Τούρκοι στο Αιγαίο θα βλέπουν πλέον απέναντί τους το μεταναστευτικό και την αμερικανική υπεροχή. Δύο υπερσύγχρονα πλοία της αμερικανικής ακτοφυλακής θα συμμετέχουν σε κοινές επιχειρήσεις με το ελληνικό λιμενικό. Στην παρουσίαση ήταν ο δημοσιογράφος του Star, Λάμπρος Δεμέρτζης. With the stern launch, we can launch this small boat in up to 8-foot seas. Previously, 8-foot seas was out of the range. Οι Αμερικανοί κομμάντος και οι άνδρες της μονάδας ειδικών αποστολών του λιμενικού θα συνεργαστούν στενά το επόμενο διάστημα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα κάνουν κοινές ασκήσεις που θα αφορούν στην έρευνα και τη διάσωση, αλλά και θα βάλουν τέλος στις παράνομες επαναπροωθήσεις των Τούρκων δουλεμπόρων. The United States sees Greece as a long-term strategic partner in this region. And these engagements between our forces send a powerful message that our countries are truly united as friends and NATO allies. Η συνεργασία της Αμερικανικής Ακτοφυλακής με το λιμενικό σώμα θα ξεκινήσει αύριο με κοινή άσκηση στον Αργοσαρονικό, ενώ σκοπός είναι να επεκταθεί και στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι Τούρκοι επιχειρούν συχνά πυκνά την πρόκληση θερμού επεισοδίου με πλωτά του λιμενικού σώματος. Τα δύο υπερσύγχρονα αμερικανικά σκάφη συμμετέχουν σε επιχειρήσεις του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή με έδρα τον Μπαχρέιν. Αυτή τη συνεργασία, κυρίες και κύριοι, επιθυμούμε να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο μέσα από το υποολοκλήρωση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο ακτοφυλακών. Η πρόσφατη συνεργασία της ελληνικής με την αμερικανική ακτοφυλακή είχε ως αποτέλεσμα το μπλοκάρισμα πλοίου στον Ισθμό που μετέφερε 47 κιλά κοκαΐνης. Ένα βήμα πριν από την τελική επιλογή της ελληνικής φρεγάτας βρίσκεται η κυβέρνηση. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Star, η ζυγαριά θα γύρει στην πλευρά της χώρας που θα εγγυηθεί την καλύτερη ενδιάμεση λύση. Το ρεπορτάζ είναι του Κώστα Σημεωνίδη. Είναι η πρώτη φορά που οι επιτελείς του ναυτικού είναι εντυπωσιασμένοι από τη σοβαρότητα των προτάσεων και το αξιόμαχο των επιλογών που μας έχουν προταθεί. Όπως λένε κορυφαία στελέχη, όποιο πλοίο και αν επιλεγεί τελικά, θα μας διασφαλίσει μεγάλο επιχειρησιακό πλεονέκτημα έναντι της Άγκυρας. Ποιες είναι αυτές οι επιχειρησιακές απαιτήσεις? Να μας καλύπτουν κατά απειλών επιφανείας και υποβρυχίων, αλλά κυρίως να μας καλύπτουν την αντιεροπορική άμυνα περιοχής. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΤΑΡ, ο Πρωθυπουργός περιμένει να διαβάσει την τελική εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού μέχρι το τέλος Μαΐου και μετά να αποφασίσει. Το κρίσιμο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ποια θα είναι η τελική ενδιάμεση πρόταση Αμερικανών και Γερμανών, έτσι ώστε να είμαστε ασφαλείς έως την παράδοση των τεσσάρων νέων φρεγατών. Οι Αμερικανοί φαίνονται έτοιμοι να καλύψουν τις ελληνικές απαιτήσεις ακόμα και με πλωτά φρούρια τύπου Τικοντερόγκα, που επιχειρούν με επιτυχία σε όλο τον πλανήτη. Κομβικό ρόλο στην απόφαση θα παίξει όμως και η διευρυμένη συμμετοχή των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, κάτι που επιθυμεί διακαώσει η χώρα μας. Ο Σκαραμαγκάς μπορεί να κατασκευάσει όποιο πλοίο η πλευρά του πολεμικού ναυτικού θα ήθελε να κατασκευάσει. Ολοκληρώσαμε τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού Πιπίνος Κατσόνης και Ματρόζος. Οι πολυδιαφημισμένες γαλλικές Μπελαρά θεωρητικά αποτελούν την απόλυτη πολεμική μηχανή. Δεν έχουν όμως ακόμα δοκιμαστεί στο νερό. Όσο και τους Ισπανούς στην Αβάντια, ο εναγκαλισμός τους με τα τουρκικά ναυπηγεία και η εμπλοκή τους στην κατασκευή ελικοπτεροφόρου για τον Ερντογάν τους φέρνει ουραγούς στην εξοπλιστική κούρσα.